Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Σκορδά, να επαναλαμβάνετε μετά από μένα με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Να πω όλη την αλήθεια. Να πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε. Χωρίς να προσθέσω ή να αποκρύψω οτιδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωταπαντήσεων, ήδη έχω ενημερωθεί ότι θα ήθελε ο κύριος Σκορδάς να μας κάνει μια αρχική ενημέρωση. Η αναρτήρια δήλωση, η οποία επιτρέπεται να γίνεται σε κάθε περίπτωση και προβλέπεται, για την οποία θα χρειαστείτε 5 λεπτά. Λιγότερο. Εγώ θα βάλω 5 λεπτά για να είμαστε εμείς συνεπείς. Ορίστε το λόγο σε εσάς, όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωταπαντήσεις. Με εισαγωγικά θέλω να πω ότι προσέρχομαι στις εργασίες επιτροπής σας με απόλυτα καλή διάθεση και πίστη να συμβάλλω στην επιτυχία του έργου της και του σκοπού της. Θα προσπαθήσω να δώσω όσο γίνεται πληρέστερες απαντήσεις με βάση αυτά που πραγματικά γνωρίζω ή έχουν τεθεί υπόψη μου. Και σχετικά με την ουσία του έργου της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή της νομιμότητας των δανείων, θέλω να πω και νομίζω ότι θα προκύψει και από τα στοιχεία που θα παρατεθούν στη διάρκεια της εξέτασης, ότι τα δάνεια αυτά έχουν δοθεί απολύτως νόμιμα, με τους νόμους που ίσχυαν κάθε φορά. Δεν έχουν παραβιαστεί σε καμία περίπτωση οι κανονισμοί πιστοδοτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων και της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν έγιναν κρυπτό αυτές οι δανειοδοτήσεις. Μία σειρά από υπηρεσίες και αρχές, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, ενημερωνόντουσαν απολύτως για τις συμβάσεις εκχωρήσεων και μάλιστα εκ περισσού ενημερωνόταν και η Τράπεζα της Ελλάδος επί όλων των συμβάσεων εκχωρήσεων. Δεν έχουμε εδώ δηλαδή δειγματοληπτικούς ελέγχους στα δάνεια των κομμάτων, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος γνώριζε από την πρώτη στιγμή το σύνολο. Άρα σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν προέκυψε ποτέ παρατήρηση, ένσταση ή επιφύλαξη σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Τα κόμματα, και κυρίως μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και τα δικά της δάνεια, παρήχαν στα τραπεζικά ιδρύματα ό,τι εγγυήσεις ζητούσαν οι τράπεζες και κατά την άποψή μου, αν θέλετε, ήταν οι ισχυρότερες εγγυήσεις που μπορούσαν να ζητηθούν την κάθε στιγμή που γινόντουσαν αυτά τα δάνεια. Είναι οι εκχωρήσεις επίσης μια πρακτική τραπεζική που απαντάται και εκτός Ελλάδος και για άλλα δάνεια, όχι μόνο δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Τα επιτόκια δε των δανείων δεν ήταν προνομιακά. Ό,τι πολιτική επιτοκιακή είχε το κάθε τραπεζικό ίδρυμα με βάση την αξιολόγηση του χρηματοδοτικού κινδύνου που έκανε για τους δανειολήπτες, αυτό ακριβώς τηρούσε και στα δάνεια τα δικά μας. Δεν ασκήθηκαν κατά κανένα απολύτως τρόπο οποιασδήποτε μορφής πιέσεις σε τραπεζικά στελέχη προκειμένου να εισηγηθούν ή να αποφασίσουν θετικά για αυτά τα δάνεια. Και τα δάνεια αυτά, μέχρι και τη λήξη τη δικής μου θητείας, για την οποία μπορώ να μιλήσω με απόλυτη βεβαιότητα, ήταν απολύτως εξυπηρετούμενα, σε συνδυασμό βέβαια με την απόλυτη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που είχαμε και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές υπηρεσίες. Προέκυψε πρόβλημα με τα δάνεια και το αντιληφθήκαμε ότι θα προέκυπτε πρόβλημα με τα δάνεια, όχι μόνο εμείς στη Νέα Δημοκρατία, και οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων. Και δεν αδιαφορήσαμε γι' αυτό, οφείλω να σας πω. Υπάρχει πληθώρα υλικού, την οποία μπορείτε να δείτε, όπου προσπαθήσαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με τις τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανείων. Κλείνοντας, αν θέλετε, αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση, θα έλεγα, επειδή και το Γενάρη του 2012 έγινε μια συνεδρίαση, έγιναν τρεις μάλλον συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαμε κληθεί οι τότε γενικοί διευθυντές των κομμάτων και είχαν τοποθετηθεί και τα κόμματα. Είχε αρχίσει δηλαδή να απασχολεί το ζήτημα πολύ σοβαρά και θα έλεγα να τα δείτε τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο υλικό, γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή σας πραγματικά θα βεβαιωθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας ότι τα δάνεια ήταν απολύτως σύνομα, αλλά επειδή μπορείτε με τη γνώση που έχετε αποκτήσει από όλη αυτή τη διαδικασία να συμβάλλετε σε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου,
να δείτε με ποιο τρόπο θα διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, έτσι ώστε πραγματικά, και εδώ διατυπώνω προσωπική άποψη, αλλά να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Καραθανασόπουλος, τα δάνεια να πληρωθούν. Γιατί τα δάνεια πρέπει να πληρωθούν και αυτό θα είναι το καλύτερο μήνυμα προς όλη την κοινωνία και θα ενισχύσει στην ουσία και τη δημοκρατία στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ και με ό,τι διαδικασία εσείς τώρα κρίνετε, είμαι στη διάθεσή σας.